Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Ο Λάκη και εγώ θα σας κάνουμε ένα μαγειρευτικό vlog. Θα μαγειρέψουμε, φίλε! Θα κάνουμε ένα μαγειρευτικό vlog. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε μαγειρευτικό vlog. Πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Αλλά είπαμε δεν έχουμε κάμερα woman, δεν έχουμε κάμερα man, δεν έχουμε κάμερα dog. Έχουμε ένα τρελό dog. Έχουμε ένα καλό αγοράκι το οποίο θέλει αγάπες και φιλιά και χάδια. Θα βγάλω αυτά τα γάντια γιατί πρωτού φτιάξουμε το μαγειρευτικό vlog καθάρισα λίγο το νεροχύτη. Τον καθάρισα λίγο γι' αυτό χωρίσα τα γάντια. Όταν βάζω τα χέρια μου μέσα στα νερά βάζω γάντια. Και σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ απλό, Λάκη. Κάτι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ καθημερινό. Θα φτιάξουμε φασολάκια πλατήφυλλα. Γιαχνί. Ναι. Ακόμη δεν είναι έτοιμα για να φας. Πες στον κόσμο ότι έχεις φάει τις φακές. Πες στον κόσμο ότι έχεις φάει τα μακαρόνια στο βρασμένα στο ζωμό του ποδινού. Πες στον κόσμο ότι έχεις φάει τη γανιτά αυγά με ψωμί διέτης. Ήταν έτσι αυτά. Και τα αυγά ήταν τη γανιτά στο ελαιόλαδο. Ναι. Έχεις φάει διάφορα. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι ένα κομψό σκυλάκι σε αντίθεση με τη μητέρα του. Πού είναι το σκυλί μου? Πού είναι το σκυλί μου? Πού είναι το σκυλί μου? Σε αντίθεση με τη μητέρα του, η οποία από τον Ιανουάριο που μας παίζει μέχρι σήμερα έχει φορτώσει στο σκελετό της τουλάχιστον 7-8 κιλά. Τουλάχιστον. Θα το σκεφτώ σοβαρά και σε κάποια φάση μπορεί να κάνω συνειδητή προσπάθεια να τα ξεφυρτωθώ ή να τα κρατήσω. Θα δούμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε καφέ να πιούμε τώρα. Θα να βρούμε ένα ωραίο φλιντζάνι. Αυτό είναι ένα ωραίο φλιντζάνι που μου το έχει φέρει δώρο η Μαρία η Κατσούλη το 2017. Ναι. Τον καφέ εμείς πώς τον πίνουμε? Εσύ δεν πίνεις καφέ, γιατί με πίνεις καφέ, είσαι πούσε, θα απογίνεις. Εμένα ο καφές μου αρέσει πολύ ο γαλλικός. Εμένα μου αρέσει πολύ ο γαλλικός καφές. Και έχω πάρει μια καφετιέρα. Θα σας τη δείξω την καφετιέρα. Που τη βρήκα σε ένα κατάστημα που δεν είναι πολύ κυριλέ. Είναι το Super Home Center στην Αθήνα. Ένα κατάστημα που έχει ήδη σπιτιού, αλλά έχει και δικοδομή και ήδη βαφτική κλπ. Και την πήρα από εκεί. Λοιπόν, εγώ πίνω τον καφέ μου μισό-μισό. Μισό γάλα, μισό καφέ. Το γάλα που πίνω είναι τον τελάχ, το γάλα χωρίς λακτόζι, ναι. Για δύο λόγους, ο πρώτος λόγος είναι ότι μου πέφτει λίγο βαριά η λακτόζι στο στομάχι και ο δεύτερος είναι ότι όταν είναι χωρίς λακτόζι γλυκίζει και λίγο. Και ζεσταίνω το γάλα στο φούρνο μικροκυμάτο. Και θα δείξω τώρα την καφετιέρα που έχω πάρει. Είναι αυτή εδώ. Είναι μια καφετιέρα μάρκας DeLonghi, είναι ιταλική. Την βρήκα τυχαία και την πήρα και το ωραίο που έχει αυτή η καφετιέρα είναι ότι η κανάτα της είναι θερμός και κρατάει τον καφέ καυτό για 4 ώρες. Να, είναι μια πολύ ωραία καφετιέρα. Την πήρα 99,9 τέτοια ευρώ. Είναι ακριβή καφετιέρα, το παραδέχομαι, δεν είναι φτηνή. Αξίζει τα λεφτά της. Η καφετιέρα που είχα προηγουμένως ήταν μια της Bosch, η απλή καφετιέρα, ήταν 40 ευρώ, 45 ευρώ όπως ήταν. Αλλά είπα, εφόσον πίνω τόσο πολύ καφέ και μου αρέσει πολύ ο καφές, να πάρω αυτή την καφετιέρα. Είπαμε, το θετικό της καφετιέρας αυτής είναι ότι ο καφές φτιάχνεται και παραμένει στην κανάτα που είναι θερμός η κανάτα. Το κρατάει ζεστό. Και επίσης έχει και δύο κουμπιά. Το κουμπί που ξεκινάει και το κουμπί αρώμα. Άμα το πατήσεις εκείνο το κουμπί, νομίζω ότι στάζει πιο αργά το νερό και γίνεται πιο αρωματικός ο καφές. Θυμάστε παλιά έπινα τον καφέ τον Davidoff, το στιγμιαίο. Τώρα έχω αλλάξει γούστα και πίνω αυτό τον καφέ. Είναι της Λαβάξ αυτός ο χρυσός. Αυτόν τον καφέ τον έπινα προ 15 ετίας, προ 10 ετίας, προ 12 ετίας και είχα εθιστεί τόσο πολύ στον καφέ και για να σταματήσω να πίνω πολύ καφέ είχα ξεκινήσει το στιγμιαίο και είχα πάρει τον Davidoff. Τώρα όμως είμαι σε μια φάση που μπορώ να ελέγχω καλύτερα την λήψη καφέ. Άρα να πίνω λιγότερο καφέ.
και όπως βλέπετε, όταν πάμε να ψωνίσουμε, επειδή ζούμε στο χωριό και ψωνίζουμε στην πόλη, γεμίζουμε τον ντουλάπι. Εδώ πρέπει να έχει 6 κουτιά καφέ. Λοιπόν, έχω ήδη ζεστάνει το γάλα μου. Καλά, εγώ γάλα με καφέ πίνουμε. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ βλόγ της κουζίνας. Εν τω μεταξύ, τώρα θα πάρω με ένα κουταλάκι να αφαιρέσω την πέτσα από το γάλα, γιατί δεν το βράζει το γάλα, κάνει πέτσα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι θα να πω. Η Κυριακή, η οποία είναι καφέ τέτοια και αυτή, σαν και εμένα, έχει πάρει αυτήν εδώ την καφετιέρα. Αυτήν εδώ, την εσπρέσο. Ξέρετε, αυτές που βάζουν μέσα, αλλά και εσύ να βλέπεις που βάζουν μέσα αυτές τις παστίλες καφέ. Αυτές οι παστίλες έχουν μέσα καφέ συμπυκνωμένο. Α, και τις έχω πάρει και τις όρο. Δεν μ' αρέσουν αυτές εμένα. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ο καφές που παράγεται από αυτές τις καφετιέρες. Στην Κυριακή αρέσει. Είναι της Κυριακής αυτή η καφετιέρα. Όταν θα έρθει τώρα τα Χριστούγεννα, θα τη χρησιμοποιήσει. Έχει που τους αρέσουν πολύ αυτές οι εσπρέσο. Λοιπόν, είναι και πιο ακριβές οι κάψουλες εκείνες, όμως δεν είναι γι' αυτό που δεν τις προτιμώ, δεν μ' αρέσει. Και ο καφές χύνεται έτσι σταγόνα-σταγόνα, γιατί είπαμε είναι θερμός η κανάτα, οπότε δεν τρέχει ο καφές έτσι με δύναμη, με πίεση. Λοιπόν. Αυτός είναι ο καφές μας. Και αυτή την καφετιέρα την έχω 1,5 μήνα, 2. Λοιπόν, έλα να κάνει καφέ να σου πω λάκι πράγματα. Έλα. Λοιπόν, είπαμε και άλλες φορές ότι όταν είμαστε μονήρις, όταν μένουμε μόνοι, πολλές φορές βαριόμαστε να μαγειρέψουμε. Και θεωρούμε το μαγείρεμα μία κουραστική και αχρίαστη ταλαιπωρία και καταλήγουμε να μην τρώμε υγιεινά. Εγώ μαγειρεύω, δεν μαγειρεύω κάθε μέρα όμως, μαγειρεύω κάθε 2-3 μέρες και αυτό που φροντίζω να έχω είναι να έχω μια πηγή πρωτεΐνης έτοιμη προσφάγωση. Είτε είναι τυρί, είτε είναι γιαούρτι, είτε είναι κρέας, είτε είναι αυγά. Να έχω μια πηγή φυτικών ινών, είτε είναι χόρτα βραστά, είτε είναι σαλάτα φρέσκια, είτε από τα λίγα φρούτα που δικαιούμαι να τρώω, γιατί δεν δικαιούμαι να τρώω τα πολύ γλυκά φρούτα. Και μια πηγή υδατάνθρακων. Συνήθως οι υδατάνθρακες είναι το ψωμί, είναι το ρύζι, είναι τα μακαρόνια κλπ. Για παράδειγμα, μπορεί να μαγειρέψω, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ένα ρόστο βοδινό. Είναι πολύ απλό να κάνεις ένα ρόστο βοδινό, ένα ροζ μπιφ. Να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι βοδινό κρέας που θα στο φτιάξει ειδικά ο κρεοπόλης για το να το κάνεις ρόστο. Να το ψήσεις το ρόστο, που είναι πάρα πολύ εύκολο το ρόστο, δεν είναι τίποτα. Έχουμε κάνει πιο δύσκολα βοδινά από το ρόστο, από το ροζ μπιφ. Να έχεις κρέας, ας πούμε, μπορεί να έχεις μέσα στο ψυγείο, να έχεις έτοιμες μπριζόλες, είτε χοιρινές είτε βουδινές θέλεις στον καθένα, τις οποίες να τις έχεις πασπαλισμένες με ελαιόλαδο και με πιπέρι, ούτως ώστε να είναι έτοιμες για να μπουν είτε στο τηγάνι. Εμείς έχουμε αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο είναι καταπληκτικό, αυτό το Ninja του Air Fryer. Θα το έχω δείξει ξανά, αυτό το έχω 1,5 χρόνο. Γενικώς τα air fryer είναι η καινούργια τεχνολογία για να ψήνεις φαγητό που να είναι σαν τηγανιτό με μια κουταλιά ελαιολάδο, μπορείς να τηγανίσεις ένα κιλό πατάτες ή να είναι σαν στη σχάρα. Και βολεύει πολύ όταν είσαι ένα άτομο. Εγώ για παράδειγμα αυτό το διάστημα από σκοπιά κρέατος που έχω στο ψυγείο, θα σας δείξω τι έχω. Στις μέρες έχω σε αυτή την κατσαρόλα, από αυτές τις Νάβα της κατσαρόλας, έχω σε αυτή την κατσαρόλα μέσα κομμένα κομμάτια
χοιρινού κρέατος που είναι για αφέλεια. Αφέλεια είναι ένα κυπριακό φαγητό. Έχω κόψει το χοιρινό κρέας, το έχω πλύνει. Κάποιοι δεν πλένουν το κρέας, εγώ το πλένω. Και έχω βάλει μέσα κόκκινο κρασί μαγειρική που είναι για μαγείρεμα. Έχω βάλει σπασμένο κολιανδρό. Σπασμένο ξηρό κολιανδρό που είναι το μπαχαρικό που βάζουμε στα αφέλια. Που βάζουμε στις αντίναχτες πατάτες που είναι κυπριακό φαγητό. Έχω βάλει, έχει κρασί, ελαιόλαδο και ρίγανη. Τι λέω ρίγανη, δεν είναι ρίγανη, είναι ξερός κόλιανδρος σπασμένος. Και αυτό το έχω στο ψυγείο. Το έχω εδώ μέσα στο κρασί. Και επειδή είναι στο ψυγείο, βλέπετε ότι το ελαιόλαδο έχει στερεοποιηθεί. Το έχω στο ψυγείο και άμα θέλω να φτιάξω να φάω κάτι γρήγορα και θέλω να φάω λίγο κρέας, θα βγάλω 2-3 κομμάτια, θα τα ψήσω στο air fryer μέσα σε 15-20 λεπτά ψήνονται ή σε ένα τηγάνι ή αντικολλητικό θα μπορούσα να τα ψήσω και έχω έτοιμο κρέας. Αυτό είναι κρασάτο. Εντάξει, δεν γίνονται ακριβώς αφέλια με τα ψήσω στο air fryer, αλλά είναι σαν κρασάτο βοδινό που μυρίζει σαν αφέλεια. Είναι όλα σαν, είμαστε fusion, κυπριακή fusion κουζίνα. Εδώ μέσα ό,τι να είναι. Λοιπόν, το πας στο ψυγείο και επειδή είναι μέσα στο κρασί διατηρείται. Μπορεί να πάει και 8 μέρες, μπορεί να πάει και 10 μέρες. Λοιπόν. Επίσης να δω στο ψυγείο. Α, Παναγία μου, συγγνώμη, αγάπη μου, σε πάτησα. Χίλια συγγνώμη, απολογούμε. Απολογούμε, μωρό μου, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν έπρεπε. Λοιπόν, μέσα στο ψυγείο έχω φυλάξει σε αυτό το δοχείο το οποίο είναι για λινό τις τελευταίες φακές που έχουν μείνει. Έχουμε κάνει τη συνταγή με τις φακές, το φακόριζο του κυπριακού και ας πούμε σε ένα πιάτο μπορεί να φτιάξω λίγη σαλάτα, να ζεστάνω λίγες από αυτές τις φακές, να βάλω και λίγο κρέας, μια χαρά. Κάποιοι μπορεί να μην τρώτε φακές με κρέας, εμείς τρώμε διάφορα πράγματα. Απολογούμε, μωρό μου. Απολογούμε, δεν ήθελα με τίποτα να σε πατήσω. Με τίποτα. Και όταν σ' ακούω να πονάς, στενοχωριέμαι. Μπράβο. Τι καλό σκυλί που είσαι. Τι καλό σκυλί που είσαι. Επίσης στο ψυγείο έχω αυτά τα έτοιμα σάντουιτς, τα οποία τα ψήνουμε και γίνονται τοστ. Να. Αυτά τα έχω βάλει σε πίτες ολικής αλέσεως. Έχω μέσα τυρί και αλλαντικά, λίγα αλλαντικά. Θα σας έχω κάνει βίντεο πάλι για το πώς προετοιμάζεις τα τοστ. Μόνο αυτή τη φορά δεν τα έχω σε ψωμί τοστ. Τα έχω σε αυτές τις μικρές πιτούλες ολικής αλέσεως. Αύριο το πρωί, για παράδειγμα, που θα ετοιμαστούμε, θα σηκωθούμε, θα πιούμε τον καφέ μας, θα φτιάξουμε το τοστ μας, μπαίνει στην τοστιέρα 2 λεπτά και γίνεται το τοστ. Θα φτιάξουμε το τοστ μας, θα φάει η μαμά τα 3/4, θα φάει το παιδί και μετά θα πάρουμε τους φακέλους που έχουν μέσα τα βιβλία που θα στείλουμε στον κόσμο. Γιατί σας έχω πει τις τελευταίες μέρες έχω βρει. Θα λέω ότι γίνει ένα σκαφί. Έχουν αναβρεθεί τα τελευταία 400 αντίτυπα του βιβλίου, του πρώτου βιβλίου που έχω γράψει, που είναι το βιβλίο «Η ανατομία μιας γυναίκας». Και σας έχω φτιάξει ένα βίντεο και επειδή είμαι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Δέχομαι συγχαρητήρια, Λάκη. Δέχομαι συγχαρητήρια για την ευθεία μου. Είμαι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Δεν πήγα πρώτα από το ταχυδρομείο ή από το SES να ρωτήσω πόσο κοστίζει να στείλεις ένα βιβλίο. Δεν πήγα, όχι, όχι, έφτιαξα το βίντεο, σας έκανα την προσφορά που χωρίς να πάω και σας είπα ότι τα βιβλία κοστίζουν 15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ταχυδρομικών τελών. Τελικά, τα ταχυδρομικά τέλη για να τα στείλεις με εσύ στην Κύπρο δεν είναι τίποτα, είναι 2,5 ευρώ το ένα βιβλίο, δεν στοιχίζει τίποτα. Στο εξωτερικό όμως, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να στείλεις ένα βιβλίο με ταχυδρομείο, θες περίπου 5 ευρώ για απλό ταχυδρομείο,
Και είναι γύρω στα. Α, είναι 6,85 συστημένο ταχυδρομείο. Και πηγαίνουμε στο ταχυδρομείο, πάμε εκεί με τα βιβλία μας, τα οποία γράφουμε μέσα την αφιέρωση, τα βάζουμε στο φάκελο, τα πάμε εκεί. Και σήμερα, μια φίλη μου έστειλε, επειδή είχα πει, στείλτε μου το κινητό σας, να σας στείλω μέχρι μέσω ACS Ελλάδος το βιβλίο. Οπότε πάω στην ACS και έρχεται το μήνυμα από τη φίλη που λέει, μου είπες θα το στείλουμε μέσω ACS το βιβλίο. Μου στείλε η γυναίκα τα 15 ευρώ. Πώς στην ACS ήταν 22 ευρώ, 22 κάτι να το στείλεις. Μέσω ACS το στείλα όμως, αλλά βρίσκω την ευκαιρία τώρα να σας πω ότι δεν θα στείλουμε άλλο μέσω ACS γιατί κοστίζει πολύ. Θα τα στέλνουμε με το ταχυδρομείο συστημένα. Λοιπόν, και δεν έχει νόημα να τα στείλω απλά. Γιατί με 1,5 ευρώ περισσότερο είμαστε σίγουροι θα το έχουμε. Και επίσης επειδή με ταχτική κοπέλα και το σκυλί μου είναι άταχτο. Πραγματικά. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Θα μαγειρέψουμε τώρα. Βρε! Βρε! Κάτσε. Κάτω. 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 Πάνε με αυτή τη μαγκόλαση το βάλω. Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω αυτό, δεν θα έρθει. Τρέχει να σωθεί. Τρέχει να σωθεί. Α, και το χώνο είναι το τεράστιο, τεράστιο θησαυρό. Λοιπόν, αλλά τα βιβλία θα στέλνω μέσα στο ταχυδρομείο. Για όσους είστε Ελλάδα και Ευρώπη, για όσους είστε στην Κύπρο μέσω ACS. Και τα άλλα τα νέα, ότι εκτός το ότι έκλεισα στη γειτονιά μας η τράπεζα, έκλεισε και το ECS. Και πρέπει να κατεβαίνουμε κατά Λευκοσία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε ένα από αυτά τα ταξίδια που πήγαινα στη Λευκοσία και ερχόμουνα, σταμάτησα χθες στη φρουταρία. Φρουταρία στην Κύπρο λέμε ένα μαγαζί στο οποίο πουλάνε φρούτα και λαχανικά και βρήκα αυτά τα φασολάκια, τα πλατήφυλλα. Κρεατοφάσουλα τα λέγει η μάνα μου αυτά. Έχουν γεύσει σαν κρέας. Εδώ νομίζω τα έγραφαν φασολάκια με πλατή φύλλο. Και τα βρήκα. Και επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα λαχανικά και τα φασολάκια, είπα το θέλω. Και τα αγόρασα. Οπότε τώρα θα καθίσουμε σαν καλή φίλη να καθαρίσουμε τα φασολάκια. Ξέρετε παλιά που οι άνθρωποι ζούσαν κοινωτική ζωή. Ναι. Παλιά που οι άνθρωποι ζούσαν κοινωτική ζωή. Ναι. Ήτανε μια κοινωτική υπόθεση το να καθαρίσεις τα φασολάκια, να καθαρίσεις το λουβί. Το λουβί είναι το... Το λουβί είναι το φασόλι, το μαυρομάτικο, το φρέσκο. Γενικά ήταν έτσι μια... Ήταν μια διαδικασία που έπαιρνε πολύ κόσμο μαζί. Συνήθως οι γυναίκες καθόντουσαν και καθάριζαν το λουβί, μερικές φορές και άνδρες. Μένα και ο πατέρας μου καθάριζε το λουβί. Θα καθίσουμε εδώ στο τραπέζι. Έχουμε εδώ το μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζει το λουβί και έχουμε και αυτό το peeler, το ξεφρουδιστικό, εάν χρειαστεί. Θα φέρουμε και τον καφέ μας, θα κλείσουμε και την πόρτα. Την κουρτίνα την αφήνουμε έτσι παρόλο που έχουμε καινούργια κουρτίνα και μπορούμε να την αλλάξουμε για να θυμόμαστε τα λάθη μας. Κάποιοι έχουν κάνει λάθη και πρέπει να τα θυμούνται τα λάθη τους. Ναι, ναι. Έφερα και τον καφέ μου και θα καθίσουμε εδώ να καθαρίσουμε το φασολάκι. Τώρα που κάναμε που έγινα μέσα στο... Έκανε ο διοκτήτης στο σπίτι του, δηλαδή τις ανακαινήσεις μέσα στο σπίτι, τις επιδιορθώσεις μέσα στο σπίτι, άλλαξε και λίγο θέση τα έπιπλα. Ναι. Έχουμε και ένα σκυλί εδώ πέρα. Θα φας φασολάκι, υπάρχει περίπτωση να φας φασολάκι.
Άτο να το. Το πήρε και αυτό να το κρύψει. Λοιπόν. Δεν έχει φάει μέχρι τώρα άλλο λαχανικό από την κουζίνα. Κάτι παλαβά χόρτα από την αυλή τρώει συνήθως. Αν φάει το φασολάκι, it will be a first. Και φυσικά ξέρει ότι βιντεοσκοπείται. Λοιπόν, είναι φρέσκο το φασολάκι. Το βλέπουμε εδώ στην άκρη ότι είναι μαλακό, άρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη καθάρισμα. Πες μου ότι το τρώει τώρα. Πέστε μου ότι τρώει το φασολάκι. Έχω ακούσει για σκύλους που τρώνε αγκουράκια. Το έχω κόψει αγκουράκια πολλές φορές. Δεν τα έχει φάει. Το έχω δώσει ντομάτα, δεν την έχει φάει. Προς το παρόν το μασάει μόνο το φασολάκι. Δεν απασχολείται το βρέφος. Η μάνα μου έλεγε τα κάνεις έτσι στιγμής τα τσακράς. Και λέει αν δεν βγαίνουν είναι σημαίνει δεν χρειάζεται. Έχεις φασολάκι. Δεν το έφαγες το φασολάκι σου. Όχι. Δεν έχεις φάει το φασολάκι σου. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ. Όταν το φας το φασολάκι σου και τελειώσει με αυτό θα πάρεις δεύτερο. Τώρα δεν έχει φασολάκι. Δεν έχει φασολάκι. Τα φασολάκια τα καθαρίζω και τα βάζω σε αυτό το δοχείο που είναι τρυπητό. Για να τα πλύνω μετά. Εδώ σε αυτό το τρυπητό το λέω. Είμαι χωριάτισσα, παιδιά. Κάνε το φασολάκι σου. Τη φασολάρα σου. Κόψε. Μάσα. Μπράβο. Να. Έμαθες να τρως και κάτι γίνω. Περήφανη μητέρα. Προς το παρόν δεν ξέρω τι φάει. Ξέρω να ξεσκίζει ένα φασολάκι. Λοιπόν, θα καθαρίσουμε τα φασολάκια μας και μετά θα τα ξεπλύνουμε. Βλέπετε, το κόβεις έτσι στη μέση και είναι πολύ φρέσκο. Αυτό τα πήρα. Τα είδα έτσι φρέσκα και ωραία. Και μυρίζουν και φρεσκάδα. Και επίσης έχω κάνει ντομάτες, τις οποίες τις έχουν στο ψυγείο και σχεδόν έχουν... είναι έτοιμες να χαλάσουν. Δεν το φαγες! Όχι, το έχεις κόψει κομματάκια αλλά δεν το έχεις φάει. Δεν θέλω να υπάρχει τίποτα στο πάτωμα πριν σου δώσω άλλο. Κομματάκια το κόψες, δεν το έφαγες. Δεν το έφαγες. Δεν έχει να πιάσεις άλλο, αφού δεν το έφαγες. Πήγαινε φάτο. Έτσι τρώνε. Αν είσαι σκύλος που τρώει φασολάκι, φάτο. Συγγνώμη. Όχι. 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 Μη ξεφυσάς. Είμαστε μια δίκαιη οικογένεια που δίνουμε δίκαιες ευκαιρίες στα μέλη μας, στα τετράποδα, να δοκιμάσουν φασολάκι. Άμα δεν το φάνε όμως το φασολάκι και το έχουν κομματάκια, κοίτα, θα πρέπει να βάζω την ηλεκτρική σκούπα πάλι. Λοιπόν, ενώ καθαρίζω το φασολάκι, στην ουσία τι καθαρίζουμε στο φασολάκι, παιδιά. Οτιδήποτε ίνες είναι χοντρές και μπορεί μετά από το μαγείρεμα να φαίνονται. Συνήθως οι ίνες είναι εδώ στην άκρη. Εγώ αυτά τσάπα και βερεσέ τα καθαρίζω γιατί είναι πάρα πολύ μελακά, αλλά... Έχετε κάποιο έτοιμα, κύριε? Ξέρεις ότι σήμερα είδα ένα βίντεο. Είδα ένα βίντεο. Υπάρχουν διάφορα κανάλια που παρακολουθώ στο YouTube. Γιατί μπορεί να είμαι YouTuber εγώ η ίδια και να έχουμε το δικό μας κανάλι. Αλλά έχω πάρει το YouTube Premium. Ευχαριστώ. Είναι μια συνδρομή που πληρώνεις 11 ευρώ το μήνα και βλέπεις τα βίντεο όλα χωρίς διαφημίσεις. Το έχω πάρει χρόνια. 2 χρόνια που το έχω. Και έτσι, συνήθως από το κινητό μου ή και από τον υπολογιστή. Εδώ έχω έναν παλιό υπολογιστή εδώ στο τραπέζι της κουζίνας και αυτό μπορεί να τον ανοίξω για να δω κάτι. Από το YouTube ή από το Netflix. Παραδέχομαι ότι βλέπω και Netflix μερικές φορές. Λοιπόν, και στο YouTube παρακολουθώ ένα κανάλι, μια εκπομπή Αυστραλίας, δική το 60 Minutes of Australia, 60 λεπτά Αυστραλίας, που βασικά δεν έχει όλη την εκπομπή στο YouTube, έχει κάποια κομμάτια από την εκπομπή στο YouTube. Και σήμερα έβλεπα ένα βίντεο 20 λεπτών διάρκειας, 16-20 λεπτών, που είχε έναν ψυχολόγο, αυτός βασικά ήταν καθηγητής ψυχολογίας που είχε αφιπηρετήσει, ήταν 85 χρόνων πόσο ήταν,
ο οποίος για 9-7 χρόνια εκπαιδεύει το σκυλάκι του και έχει ένα σκυλάκι που λέει το ψηλό, το πιο έξυπνο σκυλί στον κόσμο. Και είχε έτσι ωραίες εικόνες με τον αυτό τον προφέσορ, ο οποίος έπαιζε με την σκυλίτσα του, την οποία την ονόμασε Chase, Chase σημαίνει κυνηγό. Και έμαθε, λέει, αυτή η σκυλίτσα πάρα πολλές λέξεις. Ναι. Έχει αυτός ένα σωρό αντικείμενα, παιχνίδια, τα οποία είναι, ξέρω εγώ, 1500, που θα είναι πάρα πολλά. Πήγαν εκεί στο υπόστεγο του στην αποθήκη τους και έδειχναν τα παιχνίδια. Και λέει, παρατήρησε αυτός όταν αυτή ήταν μηνών, ότι ήταν πολύ... Σε άλλα νέα, το σκυλί μας αποφάσισε να φάει τη ξηρά τροφή η οποία βρίσκεται εκτεθειμένη εκεί πέρα από το πρωί. Σου λέει, αφού δεν τρώγεται το φασολάκι, ας φάμε τη ξηρή τροφή. Έτσι ζούμε εμείς. Βεβαίως. Τα παιδιά μου θυμίζει, ειδικά την κόρη μου. Η κόρη μου ήταν έτσι. Τη έβαζε στο φαγητό, το αγνοούσε, πήγαινε ερχόταν. Σε κάποια φάση μπορεί να τρώγε και λίγο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς η κόρη μου είναι σε άλλο μέγεθος από τη μητέρα. Γιατί μπορούσε να βλέπει το φαγητό και να μην το τρώει. Δεν ήτανε κυλιόδουλο, όπως και ο συγκεκριμένος δεν είναι κυλιόδουλος. Τώρα σου λέει ανεξιόρεξη, πάμε να φάμε. Λοιπόν, και έλεγαν εκεί πέρα για τα σκυλιά και για την ευφυΐα των σκυλιών και μετά είδα και ένα άλλο βίντεο, πάλι από το 60 Minutes, που λέει the survival of the... Λέει, ενώ η δαρμηνική θεωρία λέει the survival of the fittest, ότι επιβίωναν αυτοί που ήταν πιο δυνατοί σωματικά από τα είδη, λέει στους σκύλους ισχύει το survival of the cuter, νομίζω. Η επιβίωση των πιο αγαπητικών, λέει, τα σκυλιά προέρχονται από τους λύκους, αλλά λέει έχουν πάρα πολύ αγάπη. Και έδειχνε έναν ψυχολόγο πάλι, πειραματικό, ο οποίος δούλευε με ανθρώπους. Έκανε MRI σε ανθρώπους και μελετούσε, μέσω των MRI συνήθως γίνονται αυτές οι μελέτες για τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου, και λειτουργούσε τον ανθρώπινο εγκέφαλο και σε κάποια φάση σκέφτηκε αυτό, λέει, γιατί να μην μελετήσω και το εγκέφαλο του σκύλου μου, έχει και αυτός ένα σκυλάκι, είναι ψυχολόγος με σκυλάκι, είναι εκκλησία, έχουμε καταντήσει όλοι, και το εκπαίδευσε το σκυλάκι του να παραμένει ακίνητο μέσα στο MRI, γιατί για να μπορέσεις να κάνεις αυτή την εξέταση του MRI πρέπει να είσαι ακίνητος. Και λέει, του πήρε 6 μήνες να τον εκπαιδεύσει να είναι κίνητο στο MRI. Είμαι σίγουρη ότι ο συγκεκριμένος σκύλος που έχουμε πίσω μας δεν έχει με τίποτα το αφεντικό ή τη μαμά ή τον κηδεμόνα που έχει την υπομονή να τον εκπαιδεύσει για 6 μήνες για να παραμείνει ακίνητος. Τέλος πάντων, και λέει, το έβαζε, βαστό δείχνει εκεί πέρα, που τον έβαζε μέσα στο MRI και του έδινε να μυριστεί μια μπατονέτα. Είπαμε ότι τα σκυλιά έχουν πολύ δυνατή όσφρηση, η οποία ήταν βουτυγμένη στον υδρότα κάποιου ξένου. Και μετά του έδινε να μυριστεί μια μπατονέτα, η οποία ήταν βουτυγμένη στον υδρότα του αφεντικού του. Μύριζε δηλαδή η μυρωδιά του σώματος του αφεντικού του. Όταν, λέει, το σκυλί... πίνουμε και νερό. Φάγες όλο το φαγητό. Μα τι καλό σκύλος, για διαφήμιση είσαι της Hills, αλλά δεν έχεις φάει όλο το φαγητό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός όταν του έβαζε την μπατονέτα με τη μυρωδιά του ξένου ανθρώπου, λέει, ενεργοποιούνταν το κέντρο όσφρησης στον εγκέφαλο. Εντάξει, μωρέ, το αναψυχτικό του είπε ο καημένος. Τώρα συνεχίζει. Όταν όμως του έβαζε την μπατονέτα με τη μυρωδιά του αφεντικού του, του μπαμπά του, ξέρω εγώ, ενεργοποιεί το και το κέντρο του συναισθήματος που παράγει εφορία στο κέντρο του εγκεφάλου των σκυλιών και παράγει κιτοκίνη. Και λέει, τα σκυλιά μας, λέει, έρχονται και παίζουν μαζί μας και μας κοιτάνε και μας αγκαλιάζουν, όχι για να τους ταΐσουμε, αλλά γιατί και αυτοί την καταβρίσκουν. Και τα σκυλιά χαίρονται την αγάπη και την ιστορία. Βεβαίως. Ωραία, αυτά τα παρακολουθήσαμε σήμερα το μεσημέρι, καθώς τρώγαμε το μεσημεριανό μας. Το μεσημέρι τι φάγαμε? Το μεσημέρι φάγαμε, εγώ δηλαδή, έφαγα μία μερίδα φακές, φακόριζο, την οποία τη ζέστανα, και τηγάνισα σε αγνό παρθένο ελαιόλαδο, σε μια κουταλιά δηλαδή, 5 αυγά οργανικά,
Έφαγα τους δύο κρόκους και τους υπόλοιπους κρόκους και περισσότερο από το ασπράδι μαζί με τις φαγές, γιατί θέλαμε πρωτεΐνη. Και το υπόλοιπο ότι είχε απομείνει από τους κρόκους και από τα αυγά, το έκοψα κομματάκια και έβαλα μέσα και ψωμί από αυτό που είναι με πολλές πρωτεΐνες που τρώμε. Ένα ψωμί που μου είχε συστήσει η φίλη μου Μαρία, από το που το λέει στο φούρνο του Ζορπά. Ένα ψωμί τέλος πάντων μου κάνει για διαβητικούς. Και το βούτυξα στο λάκι και το έφαγε. Τώρα σας δείξω το βιντεάκι. Δηλαδή το λάκι τώρα που τρώγε τη γανιτά αυγά το μεσημέρι. The same ability that kids use when they learn lots of words. He's talking about what researchers call social inference, a capability humans like Hare-Sun Liu acquire around age one. To demonstrate the concept, Hare hides a ball. Λοιπόν, τηγανιτά αυγά σε ελαιόλαδο, οργανικά αυγά φυσικά, κομμένα σε κομματάκια μαζί με ψωμί για διαβητικούς. Αυτό είναι το γεύμα του Λάκη σήμερα. Καλό. Σ' αρέσει, ε, μπράβο. Το φάγες όλο. Όλο το φάγες. Το φάγες όλο, δεν άφησες τίποτα. Καθαρίζεις και το πιάτο. Όλο. Θα με φας και εμένα. Ε, μικρούλι, μικρούλι. Και αφού είδατε το λάκι που έφαγε το μεσημέρι τα τηγανιτά αυγά, θα σας βάλω άλλο ένα βιντεάκι. Το Λάκη χθες που έφαγε μακαρόνια με δίκο κοσιτάρι ψβρασμένα μέσα στο ζωμό του βοδινού κρέατος. Στο πρώτο βιντεάκι είναι τα μακαρόνια που δεν είναι πολύ ζεστά, που τα τρώει εύκολα, και μετά τα 17 τα μακαρόνια θα τον δείτε ότι τρομάζει και θυμώνει κιόλας μερικές φορές. Αν τους βάλεις καυτό φαγητό, οι σκύλοι έχουν αισθητήρα που παίρνουν τη θερμότητα και γι' αυτό δεν καίγονται. Άμα κάτι είναι καυτό, φεύγουν μακριά. Το έχω δοκιμάσει. Του βάζω τον καφέ της μπροστά και φεύγει. Επειδή είναι καυτός, δείτε τον που δεν φάγε χθες τα μακαρόνια. Είναι με δίκο κοσιτάρι. Σ' αρέσει το σκαλκίτι σου. Θα κρυώσει και θα το φας. Έτσι. Ευτυχώς που έχεις σένσορα για τη θερμότητα, γιατί διαφορετικά θα καιγόσουν. Μπράβο. Είναι ωραία τα μακαρόνια στο βοδινό. Mm-hmm. Θα κρυώσει. Πού θα πάει, ζεστόν ακόμα. Τρώγει από την άκρη. Μπράβο, έτσι θα κόβει το μυαλό. Λοιπόν, είδατε το Λάκι που έφαγε αυγά τηγανιτά. Είδατε το Λάκι που έφαγε μακαρόνια. Και τώρα θα σας πω ότι σε εκείνο το ντοκιμαντέρ που παρακολούθησα, βγήκε και μίλησε ένας άλλος ψυχολόγος, ο οποίος έβγαλε και το παιδάκι του. Α, αυτό είναι σκληρό του. Τούτο είναι σκληρό. Αυτό μπορεί να μην κάνει και που έβγαλε το παιδάκι του που ήταν ενός έτους και προσπαθούσε να του δείξει κάτι πράγματα εκεί πέρα και ήθελε να πει ότι... ήθελε να κάνει την αντιδιαστολή με το πώς δουλεύει. Μόνο αυτό είναι σκληρό, άρα βγάζω μόνο τα φασόλια και πετάμε το φύλλο γιατί είναι σκληρό. Και θέλουμε το φαΐ μας να είναι νόστιμο. Πού είναι το άλλο, το σκύλο το κομμάτι. Το. Λοιπόν, και έβγαλε το παιδάκι του ενός έτους, το οποίο έκανε περίπου τα ίδια που έκανε και το σκυλί του, που ήταν ξέρω εγώ 4 ετών. Και μετά είπε αυτός ότι έχει μία ιστοσελίδα που ονομάζεται Dognition. D-O-G-N-I-T-O-I-O-N. Dognition. Είναι, λέει, μία ιστοσελίδα στην οποία μετράς το δίχτυ νοημοσύνης του σκύλου. Και λέει ότι αυτή η Chase, αυτή η σκυλίτσα του καθηγητή ψυχολογίας, έχει φοβερό δίχτυ, πολύ ψηλό δίχτυ νοημοσύνης, και λέει δεν είναι ότι είναι διαφορετική η σκυλίτσα από τους άλλους σκύλους, είναι το γεγονός ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος ήταν καθηγητής ψυχολογίας και αφιπηρέτησε στο πανεπιστήμιο,
που προφανώς πρέπει να ήταν και πειραματικός ψυχολόγος, λέει, χρησιμοποιεί μέχρι 5 ώρες τη μέρα να διδάσκει τη Chase. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ακόμη και ένα τέτοιο, και ένα τέτοιο specimen να είχαμε, ένα τέτοιο δείγμα του σκυλίσιου είδους, του canine, και αυτό το specimen, αν καθόταν κάποιος 5 ώρες να το εκπαιδεύει, να του λες φέρε το σκυλί, φέρε την κούκλα τάδε και να τη φέρνει, μπορεί να είναι και αυτός πολύ ψηλό δείχτη, πολύ ψηλό IQ test. Λοιπόν, και μπήκα στην ιστοσελίδα και είδα και πληρώνεις. Νομίζω είναι 19 ευρώ για να κάνεις το τεστ και μετά σου έχει εκεί πέρα κάτι προσφορές, ότι μπορεί να πληρώσεις κάτι παραπάνω και κάθε μήνα να σου βγάζουν ασκήσεις για το παιδί σου κλπ. Κλπ. Θα σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να το κάνω αυτό το τεστ, αλλά νομίζω θα σε θυσιάσω, Λάκη, για το καλό της επιστήμης, για να δούμε το δείκτη νοημοσύνης του Λάκη. Είμαι σίγουρη ότι θα εκπλαγούμε. Όχι θετικά. Δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ έχω μία τάση να μην υπερτιμώ τις γνωστικές δυνατότητες των παιδιών μου. Παιδιά, πραγματικά το λέω και ως παιδί μου το νιώθω. Και στα παιδιά μου, ναι, θεωρούσα ότι ήταν κανονικά μαθητές, κανονικοί μαθητές κλπ. Εκ των υστέρων έχουν διαπρέπειες γλώσσες. Μου φάνηκε παραξενό, όχι ότι τους θεωρούσα βλάκες, απλώς δεν ήμουν από εκείνες τις μαμάδες που σκεφτόμουν έχω τα πιο έξυπνα παιδιά στον κόσμο και τι έξυπνα κλπ. Κλπ. Η έγνοια μου ήταν περισσότερο να τα παιδιά μου να μεγαλώσουν έχοντας μια φυσιολογική παιδική ηλικία, να κάνουν πράγματα που κάνουν τα παιδιά της ηλικίας τους, να παίζουν, να είναι ξέχνιαστα, να κρατούν ένα κόκαλο. Για παράδειγμα, αυτό το παιδί τώρα κρατάει ένα κόκαλο. Δείξε μες το κόκαλο σου, παιδί μου. Α, βλέπετε που το έχει σωστό, μέσα από πύλα. Λοιπόν, αυτός κρατάει ένα κόκαλο τώρα, που είναι ένα κόκαλο από ένα κομμάτι κοβοδινό κότσι. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το μέγεθος. Το έχει στο στόμα σαν πιπίλα. Πάει, έρχεται, παίζει ποδόσφαιρο αυτό το κόκαλο, ασχολείται. Το κόκαλο. Η μόνη περίπτωση που δεν θέλουμε να έχει το κόκαλο στο στόμα και να πηγαίνει έρχεται είναι όταν κάνουμε βίντεο. Τώρα, επειδή το βίντεο είναι μαγειρευτικό και δεν θέλει και πολλή σκέψη, και είναι και βίντεο που δεν θα το δει όλο ο κόσμο, θα το δουν μόνο μερικοί. Σε αυτό το βίντεο πρέπει να σας αρέσουν πάρα πολύ τα φασολάκια, να σου αρέσει πάρα πολύ η Θέκλα, να σας αρέσει πάρα πολύ ο Λάκη. Μιλάς, έχεις κάτι να πεις. Πού είναι το κόκαλο σου, πού είναι το κόκαλο σου, πού είναι το κόκαλο του Λακέως, πού είναι το κόκαλο σου, πού είναι το κόκαλο σου, βρε. Φέρε το κόκαλο να δούμε, πού είναι το κόκαλο. Βλέπω ένα κόκαλο εκεί κάτω, το βλέπεις. Αυτός με μυρίζει. Θέλεις να εφρανθείς. Θέλεις να λάμψουν τα κέντρα ευχαρίστηση στον εγκέφαλο. Μυρίζει τον υδρότα. Μάλιστα. Μήπως τόση ώρα καταλάβαινες αυτά που λέγαμε. Κουνάει και την ουρά του ευχαριστημένος. Μήπως τόση ώρα καταλάβαινες αυτά που λέγαμε. Μήπως. Πάντως, δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να μπω στον εγκέφαλο του Λάκη και να ξέρω τι σκέφτεται για διάφορα πράγματα. Δεν θα λέει συχνά μας τα έχει πρίξει πάλι αυτή η ολομιλάει, δεν σταματάει καθόλου. Α, πίνει νερό τώρα. Λοιπόν, άρα υπάρχει αυτό η ιστοσελίδα των Dognition. Σε κάποια φάση θα χρησιμοποιήσω το σκυλί μου, το παιδί μου, σαν ένα πειραματόζω και θα του κάνω αυτό το τεστ. Ελπίζω να γίνεται και για ελληνόφωνα σκυλιά αυτό το τεστ. Την έχω βάλει αστερία στη σελίδα, γιατί πρέπει να έχεις ώρα να κάνεις τέτοιες. Πρέπει να έχεις ώρα. Θα γίνει σε μια καθημερινή. Λοιπόν, καθαρίζοντας τα φασολάκια, θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Ξαναλέω για όσοι έχετε σκυλιά και θέλετε να βγάλετε το δείχτη νοημοσύνης του σκυλιού σας και να κοκορεύεστε ότι επίσης έχετε το πανέξυπνο σκυλί, είναι Dognition. Το όνομα της ιστοσελίδας, το dognition.com, στοιχίζει όμως. Κανένα κοσάιβρο δεν στοιχίζει να ελέγξεις το δείχτη νοημοσύνης του σκυλιού σου. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής. Μου έγραψε μια φίλη, η οποία έχει δίκιο. Μου λέει, τώρα μου λέει, είμαστε μέσα στην περίοδο που είναι πιο δύσκολοι μήνες για όσους έχουν εποχιακή κατάθλιψη, seasonal affective disorder. Η εποχιακή κατάθλιψη είναι μια διαταραχή η οποία με απλά λόγια λέει ότι όταν αλλάζει ο καιρός επηρεάζεται η διάθεση των ανθρώπων αυτών και συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν μακροχρόνια κατάθλιψη.
Αλλά αυτές τις περιόδους που αλλάζει ο καιρός, σαν ας πούμε τώρα που γίνεται χειμωνιάτικος και μεγάλο τρίκερ, μεγάλο ερέθισμα είναι και οι γιορτές των Χριστουγέννων, οι οποίες ζωνού που έρχονται. Ναι, σε 24 μέρες θα έχουμε Χριστούγεννα. Περιττό να σας πω ότι εγώ θα είμαι εδώ και θα κάνουμε live τα Χριστούγεννα. Σας το λέω από τώρα. Για να τα κάνουμε live και την Πρωτοχρονιά θα κάνουμε live και γενικώς θα κάνουμε απ' όλα, γιατί εγώ το αποφάσισα. Δεν ξαναμαμιέμαι τις γιορτές. Τελείωσε. Τελείωσε. Το αποφάσισα. Το αποφάσισα. Το αποφάσισα. Δεν έχει να πάω πουθενά που υπάρχει ο κίνδυνος να γίνουν εκρήξεις ή να ερεθιστούν. Να έχω triggers και να ξυπνήσει το CPTSD. Λοιπόν, λέει, δώσε λίγες συμβουλές στους ανθρώπους που έχουν θέμα με εποχική κατάθλιψη. Όσοι έχουμε θέμα με εποχική κατάθλιψη, αυτή την περίοδο είναι φυσιολογικό να θέλουμε να τρώμε πιο πολύ. Είναι φυσιολογικό να θέλουμε να τρώμε comfort food, δηλαδή φαγητά τα οποία μας δίνουν παρηγοριά. Θα έλεγα ότι παρά να βάλουμε τον εαυτό μας σε στέρηση και να πούμε «Όχι, δεν πρέπει να φας τη σοκολάτα», αν δικαιούσε να φας σοκολάτα φυσικά, εγώ θεωρώ ότι μόνο για λόγους υγείας δεν πρέπει να τρώμε άλλα πράγματα. Μη φας το γλυκό, παρά να στερήσουμε τον εαυτό μας από την τροφή, η γνώμη μου είναι ότι αυτή την περίοδο ειδικά πρέπει να σπρώξουμε τον εαυτό μας στο να ασκηθεί. Και όσοι έχετε σκυλιά, τα σκυλιά είναι η καλύτερη, μπράβο ρελάκι, θα το φας στο τέλος, είναι οι καλύτεροι εμψυχωτές για να πηγαίνετε περπάτημα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει πάλι και πάμε τα πρωινά. Τι πήγαμε και στο ποτάμι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το υγιεινό σνακ, δεν κάνουμε διαφήμιση, το αγοράσαμε. Τα σχεδόν 2,99 ευρώ, πόσο είναι. Λοιπόν, έχω ανακαλύψει αυτές τις μπαλίτσες ενέργειας, οι οποίες είναι εγγλέζικες. Δεν έχουν μέσα ζάχαρη, έχουν μέσα όμως σταφίδες που δίνουν γλυκιά γεύση και έρχονται από την Αγγλία. Αυτή είναι με γεύση κακάο και πορτοκάλι. Τα συστατικά των αυτών των μπάλων είναι αυτό, αυτά έχουν κάσους, δηλαδή τα φιστίκια κάσους, έχουν μέσα σταφίδες. Και έχουν μέσα ξύσματα πορτοκαλιού και κακάου. Και επίσης έχουν μέσα βιταμίνη B12, βιταμίνη C και βιταμίνη D3. Και έχουν 10 γραμμάρια πρωτεΐνης, είναι ψηλά σε ίνες και είναι sweetened with dates. Έχουν γλυκαθεί με dates. Dates τι είναι, ρε λάκιν, dates. Dates δεν είναι σταφίδες. Dates είναι τα... Γράψτε την dates. Dates νομίζω είναι τα... οι χρουμάδες. Οι χρουμάδες είναι γλυκά. Αυτές μου αρέσουν πάρα πολύ. Άμα έχω γλυκό δόντι, τις παίρνω αυτές. Ρε παιδιά, δεν βλέπω και καλά. Είναι γύρω στα 200 σερμίδες αυτές οι μπαλίτσες, αλλά είναι ωραίες μπαλίτσες. Ράνε, σας ανοίξω να τις δείτε πώς είναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα δεν έχω ρέξει να φάω, θα φάω μία όμως. Τις βλέπετε. Είναι οι λεγόμενες μπαλίτσες ενέργειας. Είναι σκληρές. Έχουν μια πάρα πολύ ωραία γεύση κακάο και πορτοκάλι. Πάντα μου άρεσε η γεύση της σοκολάτας με πορτοκάλι μαζί. Αυτό είναι... πολύ ωραίο. Μου θυμίζουν τις τρούφες που φτιάχναμε μικροί. Εμείς τις τρούφες τις φτιάχναμε με κάτι μακαρόνια, morning coffee τα λέγαμε στην Κύπρο. Κάτι μακαρόνια, τι λέμε, κάτι μπισκότα morning coffee. Είναι κάτι σαν τα πτυμπέρ. Τα αλέθαμε αυτά, αλέθαμε και αμύγδαλα. Τότε δικαιόμουν να φάω αμύγδαλα, ήταν παιδιά να καλύψω ότι έχω αλλεργία στα αμύγδαλα. Από ξηρούς καρπούς έχω αλλεργία στα αμύγδαλα. Βάζαμε αμύγδαλα, βάζαμε αλεσμένα μπισκότα morning coffee, πίτι μπέρτα λέτε εσείς. Αλεσμένα αμύγδαλα, κακάο, ζάχαρη. Τι άλλο είχαν οι τρούφες, δεν θυμάμαι. Και πολύ βούτυρο. Θυμάμαι ότι σε έτρωγα σε άλλη σαγαμένη. Και έφτιαχνα πολύ. Α, ναι, και μετά τις
αυτές τις μπαλίτσες τις τυλίγαμε μέσα σε τρούφα. Όχι, δεν είναι τρούφα, truffle oil και τρούφα από το μανιτάρι αυτό το της υψηλής μαγειρικής που λένε. Όχι! Να τι είχε απομείνει από αυτά που καθαρίσαμε στο φασολάκι. Αυτό που λένε τρούφα, που λέγαμε τότε τρούφα, ήταν μικρά κομματάκια σοκολάτας, ρε παιδί μου, που τις τύλιγες στις τρούφες και πως... δεν είμαι καλή σε αυτά. Μου έρχονται στα αγγλικά να τα πω, αλλά δεν θα τα πω στα αγγλικά, γιατί μου έρχεται στα αγγλικά να τα κάνω λάθος. Αυτό το seasoning από πάνω, παιδί μου, αυτός που υπήρχαν και πολύ χρώμα και υπήρχαν και μόνο καφέ. Και που λέτε, εμείς προχθές πήγαμε στο ποτάμι. Πήγαμε στο ποτάμι. Θυμάσαι. Είχε η μαμά μια συνάντηση να κάνει μέσω Skype. Και επειδή είχαμε αργήσει που πήγαμε στο ταχυδρομείο να στείλουμε τα βιβλία, πήγαμε στο ποτάμι και λέω, έχει κρύο το σκυλάκι, το οποίο είναι φρόνιμο, είναι ευγενές, είναι μια καλή περίπτωση. Θα το αφήσω ελεύθερο και θα τρέχει πάνω κάτω στο μονοπάτι της φύσης. Το σκυλάκι, αυτό, ναι, αυτό, το σκυλάκι βούτυξε στο ποτάμι, όχι μία φορά, όχι δύο φορές, όχι τρεις, πολλαπλές φορές. Βούτυξε στο ποτάμι, στο ποτάμι, έκανε τις μεγάλες πιτσιλιές και μετά δεν μπορούσα να το βγάλω βίντεο γιατί μιλούσα στο Skype εκείνη την ώρα. Και μετά έφυγε έξω και έβρισκε άμμο στο πλάι του ποταμιού και κυλιόταν μέσα στον άμμο. Πώς βάζουμε τον κουραμπιέ με στη ζάχαρη άχνη. Και εκείνο το σκυλάκι το βάλαμε στο αυτοκίνητο και το φέραμε σπίτι και πήγε κατευθείαν για νούσιμο. Χειμερινός κολυμβητής ολάκι. Αχ, την ουρά του να δείτε, 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 την ουρά του να δείτε. Ναι. Τι άλλα νέα θέλαμε να πούμε, ράκι. Τι θέλω να πω. Μα είναι ένα πολυβλόκ αυτό. Ναι. Πώς κάθεσαι με τη γιαγιά σου που φοράει και τσεμπέρι και μαγειρεύεται και σου λέει ιστορίες του παλιού καιρού, έτσι και εμείς. Ναι. Άρα όσοι έχετε... Θυμήθηκα τώρα τι έλεγα. Όσοι έχετε θέμα με υποχειακή κατάθλιψη, μην πανικοβληθείτε όταν αρχίσετε να τρώτε και να βάλετε τον εαυτό σας σε δίαιτες και να ταλαιπωρηθείτε. Και να νιώσετε πίεση. Μπορείτε να πάτε σε ένα καλό διαιτολόγο, διατροφολόγο, σε μια καλή διαιτολόγο, διατροφολόγο, να σας πει τι να τρώτε. Όχι να σας πει τι να μην τρώτε, να σας πει τι να τρώτε. Αλλά άσκηση. Άσκηση έξω στη φύση. Και να λιαζόμαστε. Ως και εγώ που έχω φωτοευαισθησία, επιλέγω επίτηδες και βγαίνω έξω. Τα γυαλιά ηλίου φυσικά, γιατί είναι τεράστια τα γυαλιά ηλίου τα δικά μου, γιατί γεμίζω φλίχτενες παντού. Και βάζω και αντιλιακές. Είπαμε ότι την κουρτίνα δεν την αλλάξαμε. Είπαμε την κάνεις σε χίλια κομμάτια. Θέλεις προσοχή και σημασία. Λοιπόν, προσπαθούμε να μας βλέπει ο ίδιος. Πάμε σε διαιτολόγο για να μας δώσει μια καλή διατροφή του, τι να τρώμε για να βοηθηθούμε. Προσπαθούμε να ασκούμαστε. Ο καθένας την άσκηση που του πάει. Εμένα η άσκηση που μου πάει είναι το περπάτημα στη φύση με το τρελό σκυλό. Πού είναι το τρελό σκυλό? Και είναι τώρα η περίοδος που πρέπει να κάνουμε επαναληπτικές συναντήσεις με τον ψυχίατρο μας για να δούμε λίγο τις δόσεις των φαρμάκων μας, των αντικαταθλιπτικών μας κλπ. Τα έχω καθαρίσει τα βαζολάκια επιτέλους, σας τα έχω πρίξει. Και τώρα θα τα πλύνω στη φρύση. Γι' αυτό έχω επιλέξει αυτό το μπολ το οποίο έχει τρίβει σαν κάτω τη φεύγουν τα νερά. Θα τα πλύνω και θα τα αφήσω να στεγνώσουν. Το σκυλάκι να σταματήσει να κάνει βλακίες. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αυτά να στεγνώσουν. Και τι χρειάζεται να κάνουμε όταν έχουμε ένα φαγητό για χνηστό ή κοκκινιστό? Δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να τσιγαρίσουμε κρεμμύδι. Εγώ προσωπικά είμαι μεγάλη φαν του σκόρδου και συνήθως όποτε τσιγαρίζω κρεμμύδι, τσιγαρίζω και σκόρδο μαζί. Σε λέω λάθος. Θα τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι. Ναι. Και μετά θα βάλουμε τα φασολάκια μέσα στην κατσαρόλα. Είναι μια κατσαρόλα που μου πήρε τώρα η μάνα μου πριν 25 χρόνια. Άρα
Άρα θα τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο. Μετά θα ρίξουμε μέσα τα φασολάκια για να πάρουν και αυτά μια βράση. Μετά θα ρίξουμε μέσα κράσι. Και μετά θα ρίξουμε φρέσκες αλεσμένες ντομάτες. Εδώ βλέπετε τα φασολάκια μας καθαρισμένα και πλυμμένα. Μας πήρε μία ώρα περίπου να τα καθαρίσουμε και να τα πλύνουμε. Και τώρα θα κόψουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά, παιδάκια, ε? Ξέρετε λοιπόν. Πάρω δύο κρεμμύδια. Τώρα βγαίνουν τα φρέσκα κρεμμύδια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα, φρέσκα κρεμμύδια, τα σκόρδα τα κυπριακά που είναι έτσι χοντροφτιαγμένα. Δεν είναι όπως τα κινέζικα που είναι, έχω και κινέζικα, μην νομίζετε. Δεν είναι όπως τα κινέζικα που είναι όλα κομιφό. Και τελευταίος αυτό που έχω στην κουζίνα μου και μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, είναι τον ginger. Δεν ξέρω, έχω λατρέψει τον ginger. Θα βάλουμε και λίγο ginger. Έχω λατρέψει τον ginger επειδή σε κάποια φάση κάποιος μου έφερε μία μεγάλη κόκκινη κολοκύθα. Και λέω, τι θα κάνω την κολοκύθα, τι θα κάνω την κολοκύθα, θα φτιάξω σούπα. Και λέω, επειδή ήταν έτσι μια πολύ κουραστική φάση τότε, πριν τρεις εβδομάδες, και λέω, θα βρω μια συνταγή στο Thermomix, η οποία, το Thermomix είναι αυτό το... το μπλέντερ που έχω που κόβει και ψήνει κιόλας. Λάκη! Λάκη, τι κάνεις? Αυτά που κάνεις ονομάζονται regression. Τα πράγματα δεν είναι σωστά να πηγαίνεις να κρατάμε στον καναπέ για να τραβήξεις το ζωή. Πιες έξω. Πιες έξω στην αυλή. Λοιπόν, πού είμαστε? Άρα, λέω να βρω μια συνταγή στο Thermomix που θα την κάνω όλη σε ένα σκεύος. Οπότε βρήκα αυτή τη συνταγή στο Thermomix, δεν είναι δικιά μου συνταγή, για κολοκυθό σούπα, η οποία είναι και vegan, εκείνη η κολοκυθό σούπα, και βγήκε τέλεια. Αλλά δεν σας την έκανα βίντεο, γιατί θα σας δείξω όμως χρησιμοποιώ το Thermomix. Θα σας πω όμως πώς γίνεται. Και νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τη φτιάξει και χωρίς Thermomix. Λοιπόν, καταρχάς παίρνεις 10 γραμμάρια ginger με 10 γραμμάρια ελαιόλαδο, ψιλοκόβει τον ginger. Το ψιλοκόβει το Thermomix, μπορείτε το ψιλοκόψετε και εσείς τον ginger. Δεν είναι και καμία δύσκολη υπόθεση, το ψιλοκόψεις τον ginger. Ή να το αλέσεις σε ένα μικρό blender. Ναι, γιατί όχι, σε ένα μικρό blender. Μπορεί να αλεστεί σε ένα μικρό blender. Να αλεστεί σε, όχι να γίνει εντελώς πάστα, να φαίνονται λίγο τα κομματάκια του. Τσιγαρίζεις τον ginger, ναι, και μετά μέσα στην κατσαρόλα που είναι τσιγαρισμένο τον ginger βάζεις περίπου 1 λίτρο νερό, 750 ml η συνταγή του Thermomix, αλλά είναι επειδή χωράει λίγα το Thermomix, δεν χωράει το ίδιο με άλλη κατσαρόλα. Βάζεις λοιπόν 750 ένα λίτρο νερό. Βάζεις την κολοκύθα, αυτή λένε 400 γραμμάρια, εμείς ας πούμε μισό κιλό, μπορεί και ένα κιλό. Θα βάλεις ένα κιλό, θα βάλεις παραπάνω νερό όμως. Λοιπόν, βάζεις την κολοκύθα κομμένη σε κύβους. Βάζεις και μια πατατούλα, η οποία πατατούλα θα βοηθήσει μετά να γίνει η υφή της σούπας πιο βελουτέ. Μια πατατούλα. Λέει η συνταγή του Thermomix 100 γραμμάρια ομά κάσους. Εγώ έβαλα 50 γραμμάρια, εγώ έβαλα 100 κάσους. Και ψήνεις για περίπου κανένα μισάωρο όλα αυτά τα υλικά που έχεις εκεί μέσα. Δηλαδή το νερό μαζί με το ginger, το τσιγαρισμένο με ελαιόλαδο, τα κάσους, τους κύβους της πορτοκαλί κολοκύθας, την πατατούλα και μετά τα λέθεις. Α, και βάζεις και ακόμα στο πιπέρι. Μου αρέσει πάρα πολύ τα πιπέρια, τα κόκκινα, τα κίτρινα πιπέρια. Κόκκινα, πράσινα, άσπρα, σαν μπέζ, μαύρα. Τρίβεις και πιπέρι μέσα και την αλέθεις. Μπορεί, εφόσον κάποιος δεν έχει Thermomix, μπορεί να την αλέσει με τον blender χειρός. Ή αν έχει ένα blender μικρότερο, να
βάζει κομμάτια-κομμάτια να την, να την αλέχει. Τα blender χειρόμως όμως είναι, είναι πολύ εύκολα και είναι και φτηνά. Μπορεί με 15 ευρώ να βρεις ένα blender χειρός. Κάπου έχουμε και εμείς εδώ ένα blender χειρός. Κάπου υπάρχει ένα blender χειρός. Όχι εδώ. Κάπου το έχω. Είναι πολύ φτηνό έχω εγώ. Α, να το δω. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι μάρκα Megapixel Quest. Κινέζικο, δεν μπορεί και 10 ευρώ αυτό το blender χειρός. Το συζητάμε τη συγκινησμένη που είμαι. Λοιπόν, τον blender χειρός. Λοιπόν, αυτό είναι το blender χειρός. Το βάζεις στην πρίζα και το βάζεις μες στην κατσαρούλα και τα αλέθη. Αυτό είναι ένα blender χειρός, το οποίο είναι 10 ευρώ. Δεν είναι ανάγκη να έχεις το Thermomix που είναι πανάκριβο, που σας ξαναλέω, εγώ δεν το αγοράσα μόνη μου, το αγόρασε η μάνα μου το 2010. Εδώ μένει το blender χειρός κάτω. Λοιπόν, άρα η συνταγή για την κολοκυθό σούπα με την πορτοκαλί κολοκύ θα είναι κολοκύθα καθαρισμένη σε κύβους, μια πατατούλα καθαρισμένη κομμένη σε κύβους, χάσους, νερό, αλάτι, πιπέρι, βράσιμο καλό και μετά άλλες μακές. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η σούπα, πάρα πολύ ωραία. Έκανα πολλές δόσεις, έδωσα και στο Λάζαρ και στην κοπέλα του την Παναγιώτα και άρεσε πολύ στην Παναγιώτα μου, στείλε μήνυμα την επομένη. Πολύ ωραία σούπα, σε έκανα μου ο Λάζαρος. Είναι πιο ωραία σούπα. Σήμερα δεν άρεσε πολύ, σε άρεσε πολύ κύθα. Έδωσα και στη γειτονιά, γενικά ήταν ωραία. Και την έτρωγα. Την έτρωγα και εγώ την, είχα στο ψυγείο την κολοκύθα που σας έδειξα, που έχω τώρα τις φαγκές, που έχω τώρα το κρέας που είναι μέσα στο κρασί και βγάζω και ψήνω. Την είχα τη σούπα με την κολοκύθα και έβαζα σε αυτό τον μπολ εδώ. Σούπα, τη ζέστανα στο φούρνο μικρό κυμάτων και έβαζα μέσα διάφορα τυριά που είχα στο ψυγείο. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα τυριά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ μου αρέσουν τα τυριά. Και την... ήταν το βραδινό μου. Έβαζα μέσα και 2-3 παξιμαδάκια δάκου κρίθινου, έτσι καυτή σούπα και απορροφούσε το παξιμάδι και ήταν ωραιότατο βρυδίνιο, το οποίο σα διατηρεί στη σιλουέτα που ήδη έχετε. Δεν παθαίνετε, δεν αδυνατίζετε. Αυτό. Λοιπόν, τώρα θα ψιλοκόψω το κρεμμύδι με το σκόρδο και με το ginger. Θα τα ψιλοκόψω στο Thermomix και θα τα σοτάρω. Εσείς μπορείτε να τα είχατε ψιλοκόψει εδώ στην επιφάνεια κόπης και να τα σοτάρετε με ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Λοιπόν, έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμύδι και το σκόρδο και τον ginger στη δική μας περίπτωση και το έχουμε τσιγαρίσει στο Thermomix. Εσείς μπορείτε να το τσιγαρίσετε στην κατσαρόλα σας και να είναι και πιο χοντροκομμένο. Εμένα μου αρέσει καλύτερα το πιο χοντροκομμένο. Ο λόγος που χρησιμοποιώ το Thermomix είναι ξεκάθαρα για λόγους πρακτικής, επειδή το χρησιμοποίησα για να λέσω και τις ντομάτες μετά. Το βάζουμε στη φωτιά, δυνατή φωτιά. Είναι ήδη βέλβετ εδώ στην κατσαρόλα. Τώρα το βάλω να παίρνει σωστά ρε παιδί μου. Θέλουμε κάποιον να μας παίρνει. Βλέπετε εδώ στον πάτο της κατσαρόλας που είναι... κρεμμύδι, σκόρδο και τζίντζερ. Έχουν αλεστεί αρκετά. Και τώρα θα βάλω μέσα τα φασολάκια, τα οποία τα έχω καθαρίσει και τα έχω πλύνει, και θα ανακατέψω λίγο τα φασολάκια να τσιγαριστούν. Πάρουν μία βράση. Εδώ μέσα στο blender του Thermomix έχω βάλει φρέσκες ντομάτες μισολιωμένες, τις καθάρισα, οι οποίες ήταν για φαγητό, και έχω βγάλει και από την κατάψυξη αλεσμένες ντομάτες που είχα
Γιατί όταν είναι εποχή που έχει πολλές ντομάτες, αλέθω και βάζω σε σακουλάκια στην κατάψυξη. Για το όταν θα μαγειρεύω ένα φαγητό που θέλει ντομάτα να... Λοιπόν, εδώ βλέπετε κυρίες και κύριοι ότι αν είχαμε περισσότερα φασολάκια θα ήταν καλύτερα. Όμως είναι λιγότερα τα φασολάκια μας, δεν πειράζει. Θα είναι νόστιμο. Μέσα στο μπλέντερ έχω βάλει και πιπέρι και αλάτι. Ας το αφήσουμε έτσι λίγο να πάρει μία βράση. Όταν πάρει μία βράση θα το σβήσω με λευκό ξηρό κρασί, αυτό που είναι μέσα στο κασόνι που είναι για να μαγειρεύουμε. Το βλέπετε? Σιγαρίζεται τώρα, είναι γιατί νομίζω είναι για θέμα γεύσης που το κάνουμε αυτό πρώτα. Ενώ ότι θα μαγειρευτούν αυτή τη στιγμή, απλώς θα πάρουν έτσι μία γεύση. Νομίζω, γιατί δεν είμαι και πάρα πολύ καλά σε αυτά. Σας λέω, μάθα να μαγειρεύω. Όταν ήμουν μαθήτρια στο δημοτικό και μας μάθαιναν στο μάθημα των οικοκυρικών να μαγειρεύουμε και μετά πήγαινα στο σπίτι και τα δοκίμαζα. Λοιπόν, ένα πεντάλεπτο λογικά πρέπει να μείνει αυτό έτσι. Θέλουμε να καεί κιόλας. Βλέπετε, εγώ είμαι της υπερβολής. Έχω βάλει πολύ κρεμμύδι, είναι φρέσκο το κρεμμύδι που βάλαμε. Όπως και σκεφαλές κρεμμυδιού. Πολύ σκόρδο, λίγο ginger, γιατί τον ginger δεν το ξέρω και καλά, είναι, δεν είναι ελληνική ρίζα, νομίζω ότι είναι Κίνα, δεν το φέρνουμε, δεν το έχουμε μέθει. Πλούς μου αρέσει γιατί έχει έτσι μια ωραία γεύση πιπεράτη τον ginger, μου αρέσει. Εντάξει, έχει πολύ πλάκα γιατί η φίλη μου Μαρία έχει ενεργεία στο σκόρδο, στο κρεμμύδι και στον ginger, δεν θα μπορούσε με τίποτα να φάει αυτό το φαγητό. Λοιπόν, το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Εδώ βλέπουμε και το σκυλί μας. Το οποίο πήγε περιδιάβασα στην αυλή και ήρθε. Μυρίζεται σελάκι, τι μυρίζεται η μύτη σου? Τι μυρίζεται? Έκλεισα λίγο το βίντεο για να μην σας ενοχλώ με τον εξαριστήρα. Έχουν πάρει μια βράση τα φασολάκια, έχουν σοκαριστεί. Θα σβήσουμε με το λευκό κρασί. Πάντα το κρασί δίνει μια ωραία γεύση στα φαγητά που είναι με ντομάτα. Κάποιοι στην ντομάτα βάζουν ζάχαρη. Λέει ότι αντισταθμίζει ζάχαρη την οξύτητα της ντομάτας. Αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ ζάχαρη ούτε στα φαγητά και δεν τρώω γλυκά. Λοιπόν, αυτό είναι το θέρμα με ξέχει αυτό το καπάκι που θα αφαιρέσουμε στην ντομάτα. Το καπάκι με μια σπάτουλα. Λοιπόν, εδώ έχω αλέσει φρέσκες ντομάτες και έχω βάλει και από τις ντομάτες που ήταν στην κατάψυξη αλυσμένες. Άρα τώρα το φαγητό μας έχει μέσα όλα του τα υλικά. Έχει μέσα το ηλιόλαδο, έχει μπει από την αρχή που τσιγαρίσαμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τον ginger. Και εδώ βλέπετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα φασολάκια. Πραγματικά. Και τώρα σκέφτομαι, έχω στην κατάψυξη φασολάκια στρογγυλά. Τώρα να δούμε πως έχω και τέτοια φασολάκια, να βάλουμε και από την κατάψυξη. Θα κάνουμε όλα τουρλού τουρλού εμείς εδώ μέσα. Τι έχει η κατάψυξή μας μέσα? Στρογγυλά φασολάκια έχει, πιζέλια έχει. Νομίζω δεν έχει τέτοια φασολάκια. Πλατιά. Δεν βλέπω να έχει. Δεν έχει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχει περισσότερη ντομάτα. Έχει περισσότερη σάλτσα και λιγότερο φασολάκι. Οπότε αυτό τώρα θα το αφήσουμε να μαγειρευτεί. Αυτές οι κατσαρόλες έχουν την εξής ιδιότητα, ότι αφήνεις το φαγητό να πάρει μια βράση και μετά το χαμηλώνεις και κλείνεις το καπάκι και ψήνονται με χαμηλή φωτιά.
Θα θέλει καμιά ώρα αυτό, κανένα 45 λεπτό ώρα θα θέλει. Βγάλουμε από την πρίζα και το θερμομίξ αφού έχουμε τελειώσει. Παίρνουμε ένα πλακάκι για να βάζουμε την κουτάλα μας. Τώρα την κατσαρόλα σας, εσείς την ξέρετε καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ την κατσαρόλα. Τώρα μόλις πάρει μία βράση, εγώ θα το χαμηλώσω στο 3 και θα το αφήσω για καμία ώρα. Και θα επιστρέψουμε να σας δείξουμε το αποτέλεσμα. Και τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση του ψησίματος των φασολακίων. Θα αφήσω λίγο την κατσαρόλα ανοιχτή τώρα για να καταστηθεί, έτσι έλεγε η μάνα μου. Καταστηθεί σημαίνει να γίνει πιο παχιά η σάλτσα. Βλέπετε είναι αρκετά παχύρευση τη σάλτσα μας. Και αυτή είναι ωραία σάλτσα για να βουτάς και ψωμί μέσα, αλλά και να τρως. Ναι, μυρίζουν ωραία τα φασολάκια. Ναι, μα δεν μπορείς να φας τώρα, είναι καυτό. Ναι, όχι. Μυρίζεται όμως, μυρίσου μωρά μου. Μυρίσου με τη μητόγκα σου, μυρίσου. Ω, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα φασολάκια. Θα βγάλουμε λίγα σε ένα πιάτο για να δείτε πώς είναι. Ένα μικρό πιατάκι. Και πλήραμε και τα πιάτα μας, είμαστε αφρόνιμοι. Λοιπόν. Αυτά είναι φασολάκια. Τα οποία είναι ίσως πρώτα γυρίσω έτσι. Αυτά είναι φασολάκια τα οποία είναι αυτά, αυτερά και νόστιμα. Άγγι, δεν μπορείς με καμιά περίπτωση να φας εσύ. Αυτό είναι το φασολάκι. Φυσικά επειδή έχουμε αλέσει το μαύρο πιπέρι μαζί με τις ντομάτες και λοιπά, δεν φαίνεται καλά. Θα ρίξουμε και λίγο ελαιόλαδο από πάνω, γιατί είμαστε λιναράδες και το ελαιόλαδο τώρα τρώμε. Ναι. Είναι έτοιμα προς βρόση τα φασολάκια μας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα μαγειρευτικό βίντεο, το οποίο είχε μέσα απ' όλα. Ήτανε πασπατού. Και βλέπετε εδώ πέρα και το σκυλί μας, το οποίο είναι δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μαγείρισα, όχι στα φαγητά. Μάλιστα. Φιλιά.